Και αφού τα είπες, να βάλω αθλητικά. Μπράβο, και ναι, να αποκαλύψω στο διάλειμμα τώρα, ναι, με τους καλεσμένους μας. Ναι. Έχω ξεκινήσει ήδη η προθέρμανση για τον Κυριακάτικο Αγώνα. Τέτοιος είσαι. Εδώ, θα μου δείξουν πώς θα κάνω τη σωστή προθέρμανση, να ετοιμαστώ. Λέγε τέτοια, να μην θέλει κανείς καλεσμένος να έρθει εδώ πέρα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Βρήκαμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να κάνουμε συστάσεις. Βέβαια, κάνετε συστάσεις. Λοιπόν, μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Τζανή. Είναι πρόεδρος του Ομίλου Υπεραποστάσεων. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Γιάννης Παναγιωτάκης είναι μαραθωνοδρόμος. Καλησπέρα και σε εσάς. Και αντιπρόεδρος του. Και αντιπρόεδρος. Και αντιπρόεδρος. Τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε αθλητικά και ξεκινάμε. Τώρα βέβαια, κυρία Τζανή, κύριε Παναγιωτάκη, είναι μεγάλος ο δρόμος αυτός. 22,5 χιλιόμετρα και μάλιστα τα 9,5 ανηφόρα. Είναι δύσκολο. Είναι για όλους. Νομίζω καλά θα ήταν να ξεκινήσει ο κύριος Παναγιωτάκης, ο οποίος πρόκειται να τρέξει και τον αγώνα, γιατί εγώ θα είμαι στην διοργάνωση, ο Γιάννης ο Παναγιωτάκης θα έχει ήδη κάνει την ηλεκτρονική του εγγραφή και θα λάβει μέρος στον αγώνα, οπότε νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκινήσει ο ίδιος. Να μας τα πει. Το έχετε ξανακάνει, ναι, είναι 27ος αυτό. Αρκετές φορές. Είναι μια διαδρομή, καταρχάς πανέμορφη. Mm-hmm. Τρέχουμε μέσα στο άγριο τοπίο των Αστερουσίων. Δεν είναι για όλους αν το πάνε αγωνιστικά. Mm-hmm. Όμως μπορούν να έρθουν όλοι να το πάνε πιο αργά, να κάνουν πεζοπορία, περιπατητικά. Ναι. Η θέα αποζημιώνει. Mm. Απλώνεται όλο το λιβικό πέλαγος με το που πιάσουμε το ένα το χιλιόμετρο που πιάνει η κατηφόρα. Και είναι μια φοβερή εικόνα και για τους περιπατητές και για τους δρομείς. Και καταλήγει στην πανέμορφη Μονή Κουδουμά. Η αφετηρία είναι οι Στέρνες. Η αφετηρία είναι οι Στέρνες, uh-huh, στις 10 η ώρα. Για εσάς τους δρομείς είναι στις 10. Για τους δρομείς. Πεζοπόροι στις 7. Α, οι πεζοπόροι στις 7. Και τους περιμένουμε με ένα φανταστικό πρωινό, έχω να πω. Τι θα μας ταΐστε και πρωινό δηλαδή. Βέβαια, ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει ετοιμάσει για το πρωί ένα υπέροχο πρωινό, ώστε να πάρουν δυνάμεις και οι δρομείς και οι περιπατητές. Να πούμε ότι υπάρχει το λεωφορείο, το οποίο φεύγει 7.30 από την πλατεία Ελευθερίας μπροστά από το άγαλμα του Βενιζέλου. Α, πολύ σημαντικό. Και μάλιστα έχουν δηλώσει πολλά άτομα ήδη συμμετοχή με το λεωφορείο, οπότε φτάνοντας οι δρομείς, κάνουν κατευθείαν, όσοι δεν έχουν προλάβει να κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή, κάνουν την εγγραφή τους και παίρνουν το πακέτο με το μπλουζάκι, το τσιπάκι, όλα τα σχετικά. Απολαμβάνουν το πρωινό τους, παίρνουν δυνάμεις και ετοιμάζονται για την αφετηρία. Τι ώρα είναι το πρωινό, κυρία Τζανή? Α, στο πρωινό μας πρωινό. Το πρωινό είναι πολύ δελεαστικό, έχω να πω, και ξεκινάει στις 7 για τους μεσαρίτικο, άμα είναι μεσαρίτικο, μια χαρά. Για τους πεζοπόρους και εκεί γύρω σε 9 με 9,5 για τους δρομείς. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος, ο 27ος δρόμος Κουδουμά, σωστά, Στέρνες, ναι, Κουδουμάς, ναι, ουσιαστικά, ξεκίνησε από ένα τάμα δικό σας, του συλλόγου. Το τάμα, ναι, του συλλόγου, Γιάννης Παντατοσάκης, ο οποίος είναι μία μορφή στο χώρο του αθλητισμού, του κριτικού αθλητισμού και πανελλήνια θα έλεγα, από τους πρώτους μαραθωνοδρόμους. Ο Γιάννης, ο Παντατοσάκης, πριν 27 χρόνια, είχε βρεθεί στη Μονή Κουδουμά και αποφάσισε να ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα με τη συνδρομή και τη συνεργασία της Ιεράς Μονής Κουδουμά, η οποία αγκάλιασε τον αγώνα, και φυσικά του Δήμου Γόρτινας, ο οποίος έως και σήμερα είναι ένας άριστος συνδιοργανωτής, και λυπάμαι που σήμερα δεν μπόρεσε να είναι εδώ πέρα ο αντιδήμαρχος. Θα ήταν ο αντιδήμαρχος ο κύριος Κρητικόπουλος, δεν μπόρεσε να έρθει για να μιλούσε εκ μέρους του Δήμου. Έγινε λοιπόν όλη αυτή η συνεργασία αυτά τα χρόνια και έχουμε προσπαθήσει και καταφέρει, θεωρώ, να υπάρχει, να γίνεται αυτός ο αγώνας, ο οποίος είναι ένας από τους ελάχιστους σε όλη την Ελλάδα που είναι ακόμα με δωρεάν συνδρομή, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, γιατί
Είναι ένας θρησκευτικός αγώνας, όπως έχω πει ήδη και στο παρελθόν. Ένας θρησκευτικός αγώνας καθαρά αφιερωμένος στο τάμα αυτό. Mm. Οπότε κάνουμε μία προσπάθεια και ο Δήμος και η Περιφέρεια και η Μονή. Και γίνεται πάντα μέσα στη Σαρακοστή, σωστά. Βέβαια. Γιατί όμως γίνεται πάντα μέσα στη Σαρακοστή? Γιατί έχουμε το τραπέζι μετά. Γιατί πρέπει καταρχήν πρέπει να τονιστεί ότι γίνεται μέσα στη Σαρακοστή, γιατί θέλουμε να φροντίσουμε και για το σώμα και για την ψυχή. Ναι. Σωστά. Να σας πω τώρα, όταν τρέχει κάποιος και τερματίζει την Κυριακή των Βαΐων, γιατί τις περισσότερες φορές γίνεται Κυριακή των Βαΐων, και όταν φτάνεις είναι τρομερό το συνέστημα, όταν τερματίζεις και βλέπεις τον κόσμο που είναι, στολισμένη η εκκλησία, είναι πραγματικά ένα συνέστημα, και ο Γιάννης, δηλαδή ο Παναγιωτάκης, μπορεί να σας το εκφράσει, απίστευτο. Και φυσικά υπάρχει και το τραπέζι, όπως ανέφερα εγώ προηγουμένως, γιατί και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, είναι πολύ όμορφο το περιβάλλον. Τελειώνοντας τον αγώνα, όλοι οι αθλητές, όλοι οι εθελοντές μαζεύονται και είναι μια μέρα χαράς. Αυτό θα ήθελα εγώ να πω. Άρα είναι ένα αθλητικό δρόμενο, θρησκευτικό δρόμενο, πολιτιστικό δρόμενο, γιατί αναδεικνύει και την πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής, και κοινωνικό δρόμενο. Είναι όλα μαζί. Βέβαια, ναι, και υπάρχει και η θάλασσα. Πάρα πολύ. Δηλαδή στο τέλος καταλήγει. Η θάλασσα. Με μεγάλα γράμματα. Η θάλασσα, ναι. Θα σας φέρνουν φωτογραφίες να δείτε. Αν και θα χαρούμε πάρα πολύ αν έρθετε, πραγματικά. Αξίζει τον κόπο. Πόση ώρα είναι, κύριε Παναγιωτάκη, δηλαδή για εσάς που θα το τρέξετε και το έχετε ξανακάνει, πόση ώρα είναι περίπου? Ένας μέσος χρόνος είναι περίπου 2 ώρες, 2 ώρες και 10 λεπτά. Για τις πιο γρήγορες δρομές είναι ακόμα γρηγορότερο. Γύρω σε 1 ώρα και 45 λεπτά. Αλλά όσοι θέλουν απλά να απολαύσουν τη διαδρομή και την υπέροχη θέα, μπορούν να το κάνουν και σε 3 ώρες, 3,5 ώρες το πολύ. Υπάρχει κάποιο μυστικό για το κομμάτι του ανηφορικό? Γιατί είπαμε, είναι ένα κομμάτι ανηφορικό, μετά ένα κομμάτι κατηφορικό. Υπάρχει. Η ανηφόρα χαλαρά. Χαλαρά. Δεν βιαζόμαστε στην ανηφόρα, κρατάμε δυνάμεις, γιατί η κατηφόρα είναι μεγάλη. Είναι 13,5 χιλιόμετρα, οπότε πρέπει να έχουμε δυνάμεις στην κατηφόρα για να μπορέσουμε να κατέβουμε. Άρα είναι η εξοικονόμηση δυνάμεων είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε αυτούς τους δρόμους. Απαραίτητο. Και είναι δύσκολο, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο το γεγονός, ας πούμε, ότι είναι ένα ξηρό τοπίο, ένα ξερό τοπίο. Έχει πολύ σκόνη, δεν έχει πρασινάδα, δεν έχει κάπου να κάτσεις κάτω από μια σκιά, να τρέξεις στη σκιά. Δυσκολεύει, δεν είναι όπως κάποια γόνος που γίνονται σε κάποια δάση και τρέξεις κάπου κάτω από τη σκιά συνεχώς. Ο καιρός όμως δεν μπορεί να είναι αρρωγός. Από ό,τι είδα θα έχουμε ψιλοβοριαδάκι, το οποίο βοηθάει. Άλλες χρονιές είχαμε νοτιάδες που έκαναν φοβερά δύσκολη την προσπάθεια. Μεθαύριο θα βοηθήσει ο καιρός πολύ. Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό. Και υπάρχουν και πολύ όμορφα στοιχεία μέσα στην πολύ όμορφη διαδρομή. Ένα από αυτά, γιατί τα έβλεπα πριν, είναι και ο ερημωμένος πετρόκτιστος οικισμός του Αγίου Νικολάου. Έτσι, ένα εντυπωσιακό οικισμός, πραγματικά. Με το ξοκλείσει. Παιδιά, τα αστερούσια είναι υπέροχα. Έχει πολλές εικόνες. Είναι τόπος μαγικός. Τι να λέμε τώρα. Είναι τόσο. Φαίνεται τόσο σκληρός, ας το πούμε έτσι, με την έννοια ότι είναι γυμνός, δεν έχει πρασινάδα. Είναι απότομες εναλλαγές εικόνας. Αλλά είναι απίστευτος, απίστευτος. Ακόμα και η φύση είναι θαυμάσια, γιατί βλέπεις τα ανεμοδαρμένα δέντρα που τα έχει ρημάξει όλα και είναι, πάνε παράλληλα με το έδαφος. Παράλληλα με το έδαφος. Είναι φοβερές εικόνες. Πραγματικά είναι φοβερές. Και πρέπει να πούμε και για τη Μονή Κουδουμά, βεβαίως, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες και τις παλαιότερες μονές της Κρήτης. Έχει πάντα αγκαλιά ανοιχτή για όλους. Πάντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από εκεί ταξιδιώτης, πεζοπόρος, προσκυνητής και να μην φάει, να μην βγει, να μην τον καλοδεχτούν οι άνθρωποι εκεί. Είναι πολύ φιλόξενη. Πάρα πολύ φιλόξενη. Έχω βρεθεί και εγώ προσωπικά σε άσχετες στιγμές στη Μονή Κουδουμά. Πάντα υπάρχει ένα καζάνι με φασολάδα, με φακές, με οτιδήποτε ανάλογα για την εποχή. Ναι. Πάντα. Ό,τι είναι για όλους είναι και για μας. Έτσι είναι. Και βέβαια να πούμε και κάτι. Είναι ένα ησυχαστήριο, γιατί και εγώ αρκετές φορές έχω πάει στη Μονή Κουδουμά. Ένα πραγματικά ησυχαστήριο. Ένας τόπος γαλήνης και ψυχραιμίας και ηρεμίας. Ναι. Φοβερός. Και να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 10 μήνες, αντιμετωπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε κι εσείς. Από πέρσι τον Ιούλιο που κάηκαν οι μπαταρίες στο πάρκο του φωτοβολταϊκού. Είναι με 2 γεννήτριες. Ναι, το γνωρίζουμε. Και προσπαθούν να. Και τον ηγούμενο, ελπίζουμε να βρεθεί κάποια λύση. Ναι. Βεβαίως. Έχουν κάνει ένα αίτημα για να ηλεκτροδοτηθούν. Ναι, για να
αλλά έχουν περάσει 10 μήνες ήδη και είναι ακόμα με τις γεννήτριες. Κάπως πρέπει να το τρέξουμε. Ναι, γιατί και, είναι και μεγάλο το κόστος. Έτσι, προφανώς μεγάλο το κόστος. Θα συγκινηθεί ιδιαίτερα ο ηγούμενος ακούγοντας σε αυτή τη στιγμή που παρακολουθεί και την εκπομπή για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Και μπράβο σας, είναι προς τιμήν σας. Αυτός ο αγώνας πραγματικά είναι στην καρδιά όλων μας, να ξέρετε. Το κάνουμε όλοι εθελοντικά, και ο Δήμος, και η Περιφέρεια, και η Ιερά Μονή Κουδουμά, και ο Σύλλογος Φίλων Μονής Κουδουμά, για να προσφέρουμε στον κόσμο αυτή την ευκαιρία να πλησιάσουν, να γνωρίσουν τα μέρη αυτά και να γνωρίσουν κυρίως την Μονή Κουδουμά και να συνεχιστεί το τάμα αυτό. Αυτό νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία. Γίνονται πάρα πολλοί αγώνες τα τελευταία χρόνια. Αυτός είναι ένας αγώνας ξεχωριστός. Ένας αγώνας που μένει στα παλιά και προσπαθούμε να τον κρατήσουμε στα παλιά πρότυπα. Να διατηρηθεί η ταυτότητα. Να διατηρηθεί αυτή η παλιά ταυτότητα. Ας μην είναι ο σύγχρονος, ο πολύ σύγχρονος αγώνας. Ας κρατήσουμε κάποια παραδοσιακά. Προσπαθούμε να κρατήσουμε κάποια παραδοσιακά στοιχεία. Φυσικά ενισχυμένα με τα νέα σύγχρονα. Λοιπόν, τώρα είπατε για τους πολλούς αγώνες και σκέφτομαι ότι τα τελευταία χρόνια, και εσείς κύριε Παναγιωτάκη, φαντάζομαι ότι έχετε τρέξει σε πολλούς αγώνες, έχουμε πάρα πολλούς αγώνες, ένα απίστευτο καλεντάρι, σωστά. Ναι, είναι πάρα πολλοί αγώνες. Για μία περίοδο 2-3 χρόνων δεν υπήρχε τίποτα λόγω COVID. Και ξαφνικά από το τίποτα έχουμε έρθει στο άλλο άκρο, όπου υπάρχουν και την ίδια μέρα αγώνες ίδιου ύφους, είτε ορεινή είτε ασφάλτου. Οπότε υπάρχει μια πληθώρα, βέβαια, από τη μία είναι καλό, διότι πάντα θα βρεθεί κάποιος που τον βολεύει για διάφορους λόγους ο ένας αγώνας ή ο άλλος. Οπότε έχει μια. Έχει την επιλογή να διαλέξει όποιον αγώνα και είναι κοντά και του. Υπάρχει νέος κόσμος, αν δεν κάνουμε λάθος, που έχει στραφεί στις αποστάσεις και τις υπεραποστάσεις τα τελευταία χρόνια. Πάρα πολύ. Συγκριτικά με το παρελθόν. Συγκριτικά με το παρελθόν και έχουν βοηθήσει και διάφοροι παράγοντες. Ακόμα και ο COVID βοήθησε αυτό, διότι το τρέξιμο ήταν η μοναδική άσκηση που μπορούσαμε να κάνουμε. Ναι, σωστό. Οπότε κάποιοι ξεκίνησαν με αυτή την αφορμή. Απλά ήθελα να συμπληρώσω ότι πριν κάποια χρόνια είχε γίνει μια προσπάθεια ώστε να Παγκρίτια να γίνει ένα καλεντάρι, ας το πούμε, μέσω των συλλόγων. Είχαν γίνει συναντήσεις και εδώ στο Ηράκλειο, από Ρέθυμνο, από Χανιά, από Λασίθι. Και θα ήταν καλό κάνουμε μια προσπάθεια να γίνει και να ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα, ώστε να υπάρχει μια ενημέρωση μεταξύ των συλλόγων όσον αφορά στους αγώνες, τις ημερομηνίες, για να μην δημιουργούνται συγχύσεις. Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να λάβει μέρος και στους δύο αγώνες, να μην μπαίνει σε δίλημα. Πάντως στον πιδουμιανό δρόμο, αν το λέω και σωστά, δεν ξέρω. Αν είναι και πολύ δόκιμο. Έχετε συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, σωστά. Ναι, ναι, πάντα. Και είναι άτομα που έρχονται κάθε χρόνο, ο Σκούταρης, παραδείγματος χάρη, ένας αθλητής πολύ καλός Αθηναίος, κάθε χρόνο και μάλιστα μένει στην Ιερά Μονή Κουδουμά. Μας ενημερώνει μήνες πριν ότι θα κατέβει. Δηλαδή είναι αθλητές που έχουν πάντα στο πρόγραμμά τους να τρέξουν τον αγώνα αυτό. Τέλεια. Λοιπόν, είναι την Κυριακή, έχουμε ακόμα μερικές συμμετοχές. Υπάρχει μία μικρή ακόμα δυνατότητα για κάποιες εγγραφές να γίνουν την ημέρα της διεξαγωγής του αγώνα την Κυριακή. Πρέπει όμως να τονίσουμε πριν κλείσουμε οπωσδήποτε ότι για 3 ώρες θα είναι κλειστός ο δρόμος. Αυτό είναι επίγον. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των αθλητών. Ναι, ναι, σωστά. Και η καλή φυσική κατάσταση. Επειδή και ένα δελτίο τύπου πρέπει να πούμε, ο Δήμος Γόρτινας, με τον οποίο ανακοινώνει, ότι θα παραμείνει από 9.30 έως 12.30 κλειστός ο δρόμος. Ας κάνουν υπομονή ή ας φροντίσουν όποιος έχει σκοπό να πάει στην Μονή Κουδουμά να πάει εγκαίρως πριν τις 9.30. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.